Είσαι από αυτούς που ξεχνάνε συνήθως τα κλειδιά τους? Θες να νοικιάσεις το σπίτι σου για Airbnb, αλλά δεν μπορείς να δίνεις σε κάθε ξένο τα κλειδιά του σπιτιού, γιατί μετά πρέπει να αλλάζεις κλειδαριές? Η WeLock είναι μια κλειδαριά η οποία δουλεύει με κωδικό, με μαγνητικά κλειδιά αν θέλεις, και μπορείς να αλλάζεις κωδικό όσες φορές θέλεις. Επίσης δουλεύει με πολλαπλούς κωδικούς και είναι ασφαλείας, καθώς μπορείς να κάνεις ό,τι λειτουργίες θέλεις, ακόμα και τα μαγνητικά κλειδιά που έχει μέσα, περιέχει τρία, μπορείς να ενεργοποιήσεις ή να απενεργοποιήσεις κάποιο για παράδειγμα ή να προσθέσεις κάποιο έξτρα. Η WeLock βγαίνει σε διάφορες εκδόσεις και έχει δωρεάν μεταφορικά και γρήγορα, καμιά εβδομάδα κάνανε εμένα να μου το στείλουνε, γρήγορη ανταπόκριση στην εξυπηρέτηση πελατών, 2 χρόνια εγγύηση και δωρεάν επιστροφή 30 ημερών αν δεν σου κάνει. Έχει διάφορες εκδόσεις με δακτυλικό αποτύπωμα, με κωδικό. Εγώ προτίμησα να πάρω αυτή με τον κωδικό. Θέλει λίγο προσοχή στα χαρακτηριστικά της κλειδαριάς που έχετε πριν την παραγγείλετε. Βέβαια έχει, όπως είπα, άμεση εξυπηρέτηση και εξυπηρέτηση πελατών, οπότε πιστεύω ότι δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Έχει και Wi-Fi box αν θέλετε να ξεκλειδώνετε από απόσταση και μέσω ίντερνετ. Και γενικώς νομίζω ότι αυτή τη στιγμή για διαμερίσματα Airbnb είναι ό,τι καλύτερο, επειδή τελευταία έχουν ακουστεί και κάποιες κλοπές σε διαμερίσματα Airbnb, οι οποίες γίνανε χωρίς να αφήσουν οι διαρρήκτες ίχνη παραβίασης στις πόρτες. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι κάποιοι νοικιάσανε το διαμέρισμα και πήγανε βγάλανε κάποιο αντικλείδι και ύστερα μετά από κάποιες μέρες είδανε πότε φεύγουν οι ενοικιαστές για να πάνε να φάνε ή να πάνε κάποια επίσκεψη, και έχοντας αφήσει μέσα τα πράγματά τους, μπήκανε μέσα σαν κύριοι, τους πήραν ό,τι τους πήρανε και μετά δεν αφήσανε κανένα σημάδι διάρρηξης. Αυτό σημαίνει ότι κάθε διαμέρισμα Airbnb το οποίο δεν έχει τέτοιους ψηφιακούς τρόπους κλειδώματος είναι επικίνδυνο και να το χρησιμοποιείτε. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πώς μπορείτε να βάλετε την κλειδαριά έτσι όπως εγώ την έβαλα τουλάχιστον, και ένα μικρό unboxing να δούμε λιγάκι τι έχει μέσα η συσκευασία. Θα βρείτε κάποια εργαλεία, τα στοιχειώδη δηλαδή και αυτά που χρειάζεστε, ένα κατσαβιδάκι και το αλενάκι που χρειάζεται, καθώς και είναι προσαρμοζόμενη σε κάθε πάχος πόρτας, δηλαδή το πάχος της πόρτας δεν χρειάζεται να το μετρήσετε, έχει πάρα πολύ μεγάλο περιθώριο. Αρκεί να διαβάσετε έτσι κάποιες οδηγίες που είναι στο site του WeLock, προκειμένου να μην πάρετε κάτι το οποίο δεν σας ταιριάζει. Εμένα μου ζητήσανε και φωτογραφία της πόρτας μου για να είμαστε σίγουροι. Έτσι, θα σας πρότεινα να στείλετε μια φωτογραφία και κλειστής της πόρτας και ανοιχτής για να δούνε και την απόσταση που είναι ανάμεσα στην κλειδαριά και στην κάσα. Το μόνο πράγμα που θα χρειαστεί να έχετε είναι 3 μπαταρίες 3α και τίποτα άλλο. Λοιπόν, πρώτο βήμα, λύνουμε με το αλενάκι που μας δίνει αυτό εδώ. Βγάζουμε έξω. Βλέπουμε εδώ παίρνει 3 μπαταρίες 3α. Come on. Και ανοίγει αυτό εδώ πέρα για να πάρει τις μπαταρίες. Λοιπόν, βάζουμε τις μπαταρίες μας λοιπόν εδώ όπως δείχνει το σχέδιο. Κάτι λείπει. Έχει μια βίδα εδώ. Α, μάλιστα. Παίρνουμε τις βίδες. Μετά τα βήματα είναι απλά. Βγάζουμε αυτή τη βίδα που κρατάει το παλιό μας αφαλό, χρησιμοποιούμε το κλειδί της παλιάς κλειδαριάς και περιστρέφουμε ελαφρώς μέχρι να βγει ο αφαλός. Ανοίγουμε με το Allen αυτή εδώ τη βίδα ώστε να είναι ρυθμιζόμενη και η απόσταση και στον έξω μηχανισμό, και βάζουμε κουνώντας την αριστερή μεριά εδώ που αυτή κουνάει τη γλώσσα, ας πούμε, κουνώντας ελαφρά μέχρι να δούμε το σημείο που μπαίνει πάλι η βίδα ώστε να βιδώσουμε.
Έτσι, εδώ πέρα ίσως να σας δυσκολέψει λιγάκι, αλλά πρέπει να τσεκάρετε ότι κουνιέται η γλώσσα πριν βιδώσετε τη βίδα σας λιγάκι με το χέρι και μετά με το κατσαβίδι. Και είσαστε κομπλέ. Αφού λοιπόν φτάσετε σε αυτό το σημείο που έχετε βιδώσει τον αφαλό, ρυθμίζετε την επιθυμητή απόσταση που θέλετε να έχει η έξω πλευρά και σφίγγετε με την αλενόβιδα εκεί ακριβώς που θέλετε. Εγώ το βάλα τέρμα μέσα γιατί είναι μικρή η πόρτα μου. Με τον ίδιο τρόπο θα βιδώσουμε και αριστερά. Έτσι, κοιτάμε εδώ την βίδα να είναι στις εγκοπές και βιδώνουμε και εκεί όσο θέλουμε, να μην ακουμπάει. Καλό είναι να μην ακουμπάει, να μην εφάπτεται, όπως το κάνω εγώ, μετά το διόρθωσα γιατί έβρισκε. Και εκεί βιδώνουμε την δεύτερη αλενόβιδα και είμαστε κομπλέ. Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο είναι σαν να έχουμε πάντα ένα κλειδί από πίσω ώστε να κλειδώνουμε, αλλά δίνοντας πρόσβαση και στον επισκέπτη να μπορεί να ξεκλειδώσει και να μπει μέσα ασχέτως από το αν είναι κλειδωμένα. Έπειτα λοιπόν, με την ακίδα που είναι σαν καρφίτσα, βάζουμε στη δεξιά τρύπα που έχει για να κάνουμε reset. Ο πρώτος κωδικός που χρησιμοποιούμε είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6 και πατάμε το κλειδάκι, το λουκετάκι μάλλον, συγγνώμη, και είμαστε έτοιμοι. Εκεί όταν γυρνάμε λοιπόν την κλειδαριά μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σαν να έχουμε το κλειδί μέσα. Μετά από λίγο απελευθερώνεται και αυτό γυρνάει τρελά. Από το application όχι μόνο μπορείτε να ξεκλειδώσετε την κλειδαριά απομακρυσμένα, αλλά όλες αυτές τις λειτουργίες που έχει μια smart κλειδαριά μπορείτε να τις κάνετε πολύ πιο εύκολα και όχι από το μονί που σας έδειξα. Ειδικά το ιστορικό είναι όλα τα λεφτά. Αν θέλουμε μπορούμε με ένα QR code απλά να σκανάρουμε την μπροστά μεριά της κλειδαριάς και να έχουμε πρόσβαση στο app, το οποίο έχει διάφορες λειτουργίες έξυπνης κλειδαριάς όπως αυτές που ξέρετε. Λοιπόν, αυτά εδώ πέρα τα καρτάκια είναι RFID. Αν έχετε βραχιολάκια RFID μπορώ να σας δείξω και πώς το κάνεις install. Σε περίπτωση που δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το app, πατάμε δύο φορές το λουκέτο, τον κωδικό μας και μπαίνουμε στο μενού. Πηγαίνουμε στο 2 που λέει card, πατάμε και κάνουμε add card. Με τον ίδιο τρόπο όπως περνάμε μπορούμε να κάνουμε και διαγραφή κάποιας κάρτας, έτσι και να μην έχει πλέον πρόσβαση. Όπως και οποιοδήποτε RFID, ξαναλέω, βραχιολάκι, με τον ίδιο τρόπο, απλά το ενεργοποιούμε και ξεκλειδώνει την πόρτα μας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και πολλαπλούς κωδικούς και να ξέρουμε ποιος μπήκε και ποια ώρα στο σπίτι και ξεκλείδωσε και διάφορες τέτοιες λειτουργίες. Duplicate και την τρίτη κάρτα. Γεια σας. Τώρα λοιπόν έχουμε εισάγει τις κάρτες μας. Το αφήνουμε 2-3 δευτερόλεπτα και μόλις πατάμε το κωδικό κατευθείαν ξεκλειδώνει. Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να περάσετε βραχιολάκια, RFID ή οτιδήποτε έχετε. Πάμε λοιπόν να δείξουμε εδώ πώς αλλάζουμε τον κωδικό. Εδώ λοιπόν πατάμε δύο φορές το λουκέτο. Σε περίπτωση που δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το app, βάζουμε το password και μας βγάζει στο μενού. Άμα πατήσουμε, πάμε ξανά στο password, modify και βάζουμε 1, 4, 2, 5, 3, 6. Λουκέτο, άλλη μια φορά, 1, 4, 2, 5, 3, 6. Succeed. Τώρα έχουμε αλλάξει κωδικό. Τα αφήνουμε λιγάκι να ηρεμήσει και μόλις σβήσει, πάμε λοιπόν, πατάμε μια φορά το λουκέτο, 1, 4, 2, 5, 3, 6. Έτοιμο. Γεια σας. Εγγραφές και τέτοια δεν μας ενδιαφέρουν. Σχόλια στο βίντεο καλό είναι να μην κάνετε αν είναι πικρόχολα. Ξέρω πως δεν περιμένατε κάτι τέτοιο, αλλά δεν ονομάσαμε τυχαία το κανάλι άνω κάτω.